Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι το σχεδιασμό μας είναι να πάμε στον οριστικό διαγωνισμό του Καστελίου. Αυτό θα έχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Αυτό όμως σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι θα συνεχίζει και η χώρα και η Κρήτη να γίνει τερεζίτη μια λειτουργία του αεροδρομίου όπως αυτή που έχουμε συνηθίσει. Αυτά υποσχόταν ο Χρήστος Πίρτσης από το Ηράκλειο. Παρεμβάσεις στο αεροδρόμιο Ηρακλείου για να σταματήσει το ρεζιλίκι στα μάτια των τουριστών. Ενώ πριν από έναν χρόνο, βουλευτές, δήμαρχος Ηρακλείου και φορείς στο γραφείο του Γιώργου Σταθάκη κατέθεταν τις προτάσεις τους για την αναβάθμιση του αεροδρομίου. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η έναρξη εκπονήσεως των αναγκαίων μελετών για την αναβάθμιση του αεροδρομίου δεν θα βραδύνει. Σχεδιασμός επί χάρτου, όπως καταγγέλει ο Λευτέρης Αυγενάκης, ο οποίος επανέφερε το θέμα στη Βουλή με επίκαιρη ερώτησή του προς τη Μαρίνα Χρυσοβελόνη με την επισήμανση ότι το ψέμα κυριαρχεί. Όμως μέχρι να κατασκευαστεί και να αρχίσει να λειτουργεί ο νέος αεροδρόμιος στο Καστέλι, είναι σημαντικό να μην καταρρεύσει τον Νίκος Καζαντζάκης, το υφιστάμενο αεροδρόμιο στο Ηράκλειο. Τον τελευταίο 1,5 χρόνο δεν έχει υπάρξει απολύτως καμία ουσιαστική αναβάθμιση με αποτέλεσμα το αεροδρόμιο να είναι κορεσμένο και ποιοτικά προβληματικό. Δεν υπάρχουν, κύριε Υπουργέ, κύριε Πρόεδρε, ούτε τα απαραίτητα για να λειτουργήσει το αεροδρόμιο αυτό. Ούτε τα απαραίτητα. Έχει καταρτιστεί από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας πρόγραμμα έργων και μελετών, στο οποίο περιλαμβάνονται όλα εκείνα τα έργα που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία του αεροδρομίου του Ηρακλείου. Αν υπάρχει και κάποια άλλη μελέτη αναβάθμισης ή επέκτασης των χώρων, και αυτά είναι, δεν γίνονται ούτε σε ένα μήνα μέσα, ούτε σε πράγματα που δεν έχουν γίνει 15 χρόνια, δεν γίνονται σε 2 μήνες μέσα. Οι φιλότιμες προσπάθειες του κυρίου Πιάκα και της ομάδας όλων των εργαζομένων στο αεροδρόμιο είναι η μόνη αιτία που λειτουργεί ακόμα αυτό το αεροδρόμιο. Ξεκινάμε από εκεί. Οι ελλείψεις είναι τρομερές. Νομίζω ότι από πλευράς εργαζομένων και αερολιμενάρχη καταβάλλεται η μέγιστη δυνατή προσπάθεια. Ο Λευτέρης Αυγενάκης έκανε λόγο για ανευθυνότητα από πλευράς κυβέρνησης να δρομολογήσει έστω και απλές παρεμβάσεις που θα διευκολύνει το επιβατικό κοινό, με τη Μαρίνα Χρυσοβελόνη να ανταπαντά στα βέλη. Σε μία εξαετία ακριβώς από σήμερα που μιλάμε, θα λειτουργεί ο νέος διεθνής αερολιμένας στο Καστέλι της Κρήτης. Εν ώψη λοιπόν αυτού του σχεδιασμού, καταλαβαίνετε ότι ο όποιος σχεδιασμός αφορά το αεροδρόμιο Καζαντζάκης επιβάλλεται να γίνεται με φιδό. Είναι πολύ καλός ο αγαπητός κύριος Πίρτζης στο να έχει τον Άρη Βελουσιώτη στο γραφείο του και να τον εμπνέει, να σας εμπνέει στο Υπουργείο, αλλά δυστυχώς έχετε καθυστερήσει σε όλα και έχετε διαλύσει τα πάντα. Και για να τελειώνουμε, είναι καιρός να φύγετε. Στις παρεμβάσεις που έγιναν το τελευταίο χρονικό διάστημα αναφέρθηκε ο Γιώργος Πλιάκας. Μεταξύ αυτών η τοποθέτηση νέων ημάτων στα συστήματα ελέγχου αποσκευών, μειώνοντας έτσι τον χρόνο αναμονής τουριστών, η πλήρη συντήρηση του λιθρομηχανολογικού εξοπλισμού και η επισκευή τροχόδρομου, ο οποίος δεν λειτουργούσε εδώ και 28 χρόνια. Έχουμε αυτοματοποιήσει άλλα 5 counter που ελέγχουν τα εισιτήρια, ούτως ώστε οι επιβάτες, βάλαμε καινούργιους ημάτες δηλαδή από πίσω, ούτως ώστε οι επιβάτες να μην κάνουν τη δεύτερη ώρα όπως κάνανε μέχρι πέρσι. Ήδη χθες έγινε ένας τροχόδρομος ο οποίος εξυπηρετεί την κίνηση των αεροσκαφών και ο οποίος για πολλά χρόνια ήταν εκτός ενεργείας. Και με την ευκαιρία του ότι δεν γίνονταν πτήσεις, ήταν μια ευκαιρία για να πραγματοποιηθεί αυτό το έργο. Όλα μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Αυτό που δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε είναι να κλείνει ο εναέριος χώρος, να μην έρχονται αεροπλάνα. Αυτό φοβίζει. Το σεβόμαστε το δικαίωμα της απεργίας, αλλά ποιος σέβεται ότι η Ελλάδα έχει μόνο τον τουρισμό.